Παραμένεις εδώ στο στούντιο καθώς προσπάθησες πολύ μία σύνδεση, τελικά το πέτυχες και έχουμε μαζί μας και έπεισες την κυρία Μαριάννα Καλογριδάκη, η οποία είναι επικεφαλής του ΤΕΠ στο ΚΑΤ Αθήνας, διευθύντρια, την οποία βέβαια να καλησπερίσουμε. Και βεβαίως η κυρία Καλογριδάκη αυτή τη στιγμή είναι στην Τσεχία, είναι επικεφαλής μιας ελληνικής αποστολής, λαμβάνει μέρος στον παγκόσμιο διαγωνισμό επίγουσας ιατρικής. Να ξεκινήσουμε από αυτό, την καλησπέρα μας από Ηράκλειο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μεγάλη μου τιμή και χαρά που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Και ναι, όντως βρίσκομαι στην Τσεχία, εκπροσωπώντας την Ελλάδα και θέλοντας να κατέχουμε έτσι μια ψηλή θέση ως Ελλάδα και στο εξωτερικό και στην επίγουσα ιατρική. Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, ναι. Κυρία Καλογριδάκη. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα για την ελληνική αποστολή που μετέχουν βεβαίως και κριτικοί, έτσι. Και είναι και μια άλλη ομάδα με τους διασώστες της Κρήτης. Βεβαίως, είναι μια παράδοση που ξεκίνησε από την Κρήτη πολλά χρόνια πριν με τον αείμνηστο τον κύριο Βουρβαχάκη, τον επικεφαλής, τον διευθυντή του ΕΚΑΒ Κρήτης και το συνεχίζουμε και εμείς. Είμαστε σε πολύ καλή θέση, μέχρι τώρα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Βέβαια υπάρχουν και άλλα σενάρια, συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός. Τώρα με έχετε πετύχει σε αυτό το μικρό διάστημα που ξεκουραζόμαστε για λίγο, γιατί όλο το βράδυ θα είμαστε στα σενάρια. Επίποδος, ναι. Μάλιστα. Πριν από λίγα λεπτά, ο κύριος Τζανάκης, ο διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής στο Παγνί, μας μετέφερε την εικόνα που κυριαρχεί στο μέτωπο της πανδημίας σε παγκρίτιο επίπεδο στην Αθήνα, στα νοσοκομεία της Αθήνας. Από την εικόνα που έχετε, η κατάσταση είναι κατά κάποιο τρόπο διαχειρίσιμη? Ευτυχώς είναι διαχειρίσιμη και στο νοσοκομείο μας είναι διαχειρίσιμη. Δεν πάβει βέβαια να υπάρχει. Δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε. Προφανώς. Ναι. Και ήδη έχουν ξεκινήσει να έχουμε παραπάνω περιστατικά τραύματος. Αρχίζουν σιγά σιγά, δηλαδή, και επειδή έχουμε φύγει και από το lockdown, έχουν αυξηθεί και ας πούμε τα κρούσματα τραύματος και τα πάρα πολλά τροχαία, ειδικά το ΚΑΤ που είναι και κέντρο τραύματος. Άρα ακόμα και τα λιγότερα περιστατικά της πανδημίας και αυτά θεωρούνται ότι επιβαρύνουν την κατάσταση στα νοσοκομεία. Τώρα, όσον αφορά και την καταγωγή σας, εγώ θα ήθελα να κάνουμε μια αναφορά. Είστε από την Κρήτη, είστε μεσαρίτισσα και βρίσκεστε στο τιμόνι ενός νευραλγικού πόστου στο νοσοκομείο του ΚΑΤ. Πώς έγινε αυτή η επιλογή και αφήσατε την Κρήτη και είσαστε στην Αθήνα στο ΚΑΤ? Η αλήθεια είναι ότι την νοσταλγώ την Κρήτη και η ποιότητα ζωής στην Κρήτη δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα άλλο μέρος του κόσμου, θέλω να πω, και είναι σίγουρο. Δηλαδή, αυτό που το λέω μέσα από την καρδιά μου. Παρ' όλα αυτά, η Αθήνα προσφέρει πρωτεύουσα άλλα περισσότερα πράγματα εξέλιξης και μπορεί κανείς να κάνει το επάγγελμά του σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Πάντως, είστε σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο πόστο. Και ως γυναίκα ήθελα να σας ρωτήσω, έχουν αλλοιωθεί λίγο τα χαρακτηριστικά της γυναικείας φύσης και με δεδομένα όλα αυτά τα απίστευτα περιστατικά που βιώνετε εκεί στο νοσοκομείο, στο ΚΑΤ? Πώς διαχειρίζεσαι έτσι όλη αυτή την κατάσταση? Πιστεύω ότι οι γυναίκες είμαστε πάρα πολύ δυνατές, απλά δεν το έχουμε καταλάβει. Και όλη αυτή τη δύναμη την έχουμε εσωτερικά μέσα μας. Η ουσία είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω, άρα δεν με κουράζει καθόλου. Σίγουρα οι προκλήσεις βέβαια σε μια περίοδο επιδημιολογικής κρίσης από τη θέση της κυρίας Καλογριδάκη είναι πιο έντονες και πιο έτσι, και ισχυρές. Με δεδομένο, βέβαια, να πούμε, Νίκο, ότι δεν είναι μόνο η κυρία Καλογριδάκη στην οικογένεια γιατρός. Ναι. Είναι και τα υπόλοιπα αδέλφια. Και τα άλλα τρία αδέλφια, κυρία Καλογριδάκη, γιατροί είναι, έτσι δεν είναι? Οπότε είναι το μικρόβιο σε όλη την οικογένεια. Οικογενειακή υπόθεση, λοιπόν. Οικογενειακή υπόθεση ιατρική. Τι να ευχηθούμε, κυρία Καλογριδάκη. Σας έχουμε φιλοξενήσει ξανά εδώ στην Κρήτη TV και στην εκπομπή, βέβαια, Κρήτη σήμερα παλαιότερα. Τι να ευχηθούμε για το επόμενο διάστημα? Κάτι που είναι πάρα πολύ βραχυπρόθεσμο, που είναι μέχρι αύριο, να καταφέρουμε σαν Ελλάδα να ανέβουμε το βάθρο. Το θέλουμε πάρα πολύ. Και φυσικά όσον αφορά την Ελλάδα, να μειωθούν τα κρούσματα και ουσιαστικά να βγούμε από όλη αυτή την δύσκολη εποχή και να κερδίσουμε πίσω τη ζωή μας που έχουμε χάσει.
τα τελευταία χρόνια. Και σύντομα στην Κρήτη, βέβαια. Και σύντομα στην Κρήτη, ναι, βέβαια. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή επιτυχία, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.